αντιδράσεις, την αδυναμία των παιχτών τους να αλλάξουν σωστά την μπάλα και να πλησιάσουν. Εδώ το φάουλ για την ανόρθωση που εκτελέστηκε, μπάκλεϊ την κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει έξω, είναι η πρώτη μεγάλη φάση του παιχνιδιού, η πρώτη καλή φάση του παιχνιδιού αν θέλετε. Νεκτάριος Αλεξάνδρου στην εκτέλεση του κόρνερ. Πέραν από τον μπάκλεϊ όλοι οι υπόλοιποι της ανόρθωσης είναι πίσω. Μπάλα που απομακρύνεται, ο Πίντο κάνει το σούτ, οι κόντρες, τελικά ο Μπεκιάη τυχερός εκεί, ίσως και στην ατυχία του αν η μπάλα πήγαινε με τον τρόπο που εξελίχθηκε η φάση στα δίκτυα. Ο Σκοπελίτη σταμάτησε τον Μωράης και ανεβάζει την ανόρθωση στην επίθεση τώρα. Και κοντά του τον Λέβα Καμπέση, μπροστά του τον Μωράης, βγάζει μπαλιά για τον Μπάκλεϊ στην περιοχή. Πρόλαβε ο Μπάκλεϊ, καφού η μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση. 18 λεπτό. Ο Καφού χτύπησε εκεί την μπάλα, νομίζω όχι όπως θα ήθελε. Μπάκλεϊ θα περάσει από τον Μπουρσαϊτίδη. Ξανά η ανόρθωση. Βγάζει παλιά στην περιοχή ο Κάση, μεγάλη ευκαιρία. Δεν θα γίνει τον γκολ. Η πιο μεγάλη φάση στο παιχνίδι είναι αυτή. Προσποιείται τώρα η μπαλιά. Περνά Μυροσάβλεβιτς, η κεφαλιά στα χέρια του Μπεκιάη. Μπρέσκα. Ρίσκαρε εκεί, πέρασε ωστόσο. Παλιά τώρα για τον Πίντο. Ξανά για τον Μπρέσκα. Πολύ καλή κίνηση από τον Σλοβάκο. Πάσα τώρα για τον Αλεξάνδρου. Καλές προϋποθέσεις για το Αποέλ. Αλεξάνδρου Μυροσάβλεβιτς αφήνει, αλλά δεν ακολουθεί κανένας. Σε έναν γκολ που για την ώρα δεν γνωρίζουμε αν θα μετρήσει. Να δούμε τώρα ποιος θα είναι ο εκτελεστής. Σφυρίζει ο κύριος Παναγή. Ο Πίντο εκτελεί, περνάει μπάλα, ο Μπεκιάη διώχνει εντυπωσιακά. Ο Μπρέσκα κάνει νέο σουτ, ξανά ο Μπεκιάη ήταν στη σωστή θέση. Μετά από αρκετά λεπτά, πολύ καλή φάση στο παιχνίδι ξανά για το Αποέλ. Ο Τσόκολιτς έδιωξε, ο Μιχαήλ κέρδισε. Ο Αλεξάνδρου μπόρεσε να πάρει τελικά από τον Τσόκολιτς. Περνά μπάλα για τον Μυροσάβλεβιτς. Έτοιμος για μπαλιά στην περιοχή την κάνει. Ο Μπρέσκα περιμένει, κάνει την κεφαλιά. Ο Δέλας εκεί δυσκόλεψε τα πράγματα. Μωράης. Φάουλ από τον Λαπάν, ο οποίος έχει κίτρινη κάρτα και θα φύγει από το παιχνίδι. Δεύτερη κίτρινη κάρτα και κόκκινη. Η ανόρθωση μένει με 10 ποδοσφαιριστές. Εδώ ο Μωράης κάνει προσπάθεια και κοιτάξτε το επικώς απρόσεχτο παιχνίδι του Λαπάν, ο οποίος γνωρίζοντας πως είναι χρεωμένος με κίτρινη κάρτα, νομίζω η αντίδραση του κυρίου Μούσιν Ρίκο τα λέει όλα, έτσι γυρίζοντας πως τον ποδοσφαιριστή του. Όθος θα δοκιμάσει να παίξει τώρα γρήγορα στην επίθεση. Ο Χάζ για την ώρα δεν έχει επιλογές. Τώρα απέναντι είναι ο Καφού, ο οποίος θα εκμεταλλευτεί το λάθος του Κόντι και θα συνεχίσει την προσπάθειά του. Ο Χιώτης θα βγει, ο Καφού θα πέσει. Ξανά η προηγούμενη φάση, ο Καφού που εκμεταλλεύτηκε το λάθος, άνοιξε πολύ την μπάλα. Κόντις θα βρει τον Μπουρσαϊτίδη. Έχουν την άνεση πλέον οι ακραίοι αμυντικοί του Αποέλ να βγαίνουν μπροστά. Περισσότερο από δεξιά βέβαια με τον Μπουρσαϊτίδη. Πίντο, πάσα για τον Μυροσάβλεβιτς, είναι καλή. Καλή κίνηση Αλεξάνδρου, ευκαιρία. Ο Μπεκιάη σώζει, Μυροσάβλεβιτς γκολ. Αφού η άμυνα της ανόρθωσης δεν μπόρεσε, ο Νένατ Μυροσάβλεβιτς δίνει τη λύση για το Αποέλ και βάζει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Σε μια φάση που τον γκολ θα μπορούσε να έρθει και στην πρώτη προσπάθεια που έγινε από τον Αλεξάνδρου, ο Μπεκιάη έσωσε. Στην συνέχεια ο Μυροσάβλεβιτς είχε δεύτερη ευκαιρία και σε κενή ουσιαστικά αιστεία έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 το Αποέλ παίρνει προβάδισμα, αξιοποιεί την υπεροχή του, αξιοποιεί την επιθετική του δραστηριότητα και την πίεση που εξάσκησε στην ανόρθωση. Το παιχνίδι βέβαια έχει ακόμη δρόμο. Μαραγκός εκτέλεσε το κόρνερ. Χιώτης εκεί θα σώσει, μεγάλη φάση. Ξανά ή ο Χιώτης ή ο Αλεξάνδρου εκεί σώζουν την μπάλα. Να λοιπόν μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση. Ο Τσόκολιτς στέλνει μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Μιχαήλ. Ο Κάς στην συνέχεια. Έπεσαν Αλεξάνδρου εκεί και Μαραγκός. Ο κύριος Παναγία άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Το Αποέλ βγαίνει στην αντεπίθεση με τρεις ποδοσφαιριστές. Μυροσάβλεμι στην περιοχή. Τελειώνει τη φάση μόνος, αλλά ουσιαστικά κάνει πάσα στο Μπεκιάη. Είδαμε εδώ και την προηγούμενη φάση. Ζήτησαν κάτι και της ανόρθωσης, δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι. Πιέζει τώρα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να φτάσει στην ισοφάριση. Ο Μαραγκός εκτέλεσε το κόρνερ, Καφού την κεφαλιά στο δοκάρι, μπάλα από τον Οκά, που είχε εκεί φαινομενικά εύκολη δουλειά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.
Κόντις για τον Μωράης. Πάσα για τον Μιχαήλ. Παπαθανασίου, δεν υπάρχει offside. Ευκαιρία για το Αποέλ. Παπαθανασίου καθυστέρησε, γλίστρησε, κρατάει πάντως την μπάλα. Βρίσκει το Χαραλαμπίδη. Βρίσκει χώρο για το σούτ. Ευκαιρία για τον Αλεξάνδρου. 2-0 το Αποέλ. Νομίζω πως εδώ πλέον η πλάστηνα του αγώνα γέρνει ξεκάθαρα στη γαλαζοκίτρινη πλευρά. 2-0 στο 86ο λεπτό. Σε μια φάση ξανά διαρκείας, όπως αναλόγως έγινε και στη φάση που έφερε το πρώτο γκολ για το Αποέλ.